πολίτες μου της Αχαΐας, λαέ των πατρών, ποτέ δεν έχω ξαναζήσει αυτές τις στιγμές. Ποτέ δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Και είμαι βαθιά συγκλονισμένος στο πάτριο έδαφος αυτή την ώρα με αυτό το μήνυμα, το δικό σας. Όχι απλώς για νίκη, αλλά για σαρωτική νίκη που θα δώσει στο μεγάλο λαϊκό μας κίνημα μια τρίτη δημιουργική τετραετία. Για μια Ελλάδα νέα βλέπω και δεν μπορώ να πιστέψω παντού. Για μια Ελλάδα νέα τη δημιουργούμε κάθε μέρα 8 χρόνια τώρα και προχωρούμε στα επόμενα 4 και στα μεθεπόμενα άλλα 4, λαέ των πατρών, λαέ της Αχαΐας. Κλείνει τον κύκλο. Η Πάτρα σήμερα ήδη αποτελεί το πανηγύρι της μεγάλης νίκης του λαού μας. Ανθρώπινα αισθάνομαι πως ποτέ ξανά στη ζωή μου δεν θα δω κάτι τέτοιο. Όχι μόνο το πλήθος, το πάθος, το παλμό, αλλά τη χαρά, το γέλιο, τη βεβαιότητα της μεγάλης νίκης τη δίνει απόψε η Πάτρα, η Αχαΐα. Έκκληση στα κόμματα για ουσιαστική πολιτική αντιπαράθεση με ιδέες, αρχές, προγράμματα και πολιτικές προτάσεις έκανε απόψε ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, μιλώντας σε μια εντυπωσιακή λαϊκή συγκέντρωση από το λιμάνι της Πάτρας. Ο κ. Παπανδρέου κάλεσε τις κομματικές ηγεσίες σε ουσιαστική συζήτηση για τα προβλήματα του λαού, καταγγέλλοντας ανοιχτά τις μεθόδους παραβίασης της προσωπικής ζωής οποιοδήποτε σαν τρόπο άσκησης πολιτικής. Ακόμα και αν πρόκειται για τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Παπανδρέου, που για μήνες χρησιμοποίησε το δικό μου διασυρμό σαν μοναδικό της όπλο. Ο κύριος Παπανδρέου, αναπτύσσοντας το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι είναι το μόνο που απαντά στις προκλήσεις των καιρών, με τη φιλιρινική του πολιτική στις διεθνείς σχέσεις, αλλά και τη μάχη της οικονομικής αναπροσαρμογής στις επαναστατικές αλλαγές που φέρνει η τεχνολογία του 2000. Ο κ. Παπανδρέου παραδέχθηκε ότι επιβαρύνθηκε το δημόσιο για να υπάρξει κοινωνικό κράτος. Υπογράμμισε όμως ότι οι δαπάνες αυτές με κανένα τρόπο δεν αποτελούν αντιπαραγωγική πολυτέλεια. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει την πολιτική του κοινωνικού κράτους και αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι θα εφαρμόσει νέα πολιτική λιτότητας μετά τις εκλογές. Κατήγγειλε μάλιστα ως παραπλάνηση και τρομοκράτηση του λαού τη φημολογία περί κινδύνου της δραχμής. Τέλος, μιλώντας για την υπόθεση της δημοκρατίας και την κατοχύρωση των θεσμών την περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ, τόνισε ότι τέτοιο καθεστώς δεν γνώρισε ποτέ ο τόπος, για να υπενθυμίσει τους θεσμούς της λαϊκής συμμετοχής μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση, τα συνοικιακά συμβούλια της πόλης και το συνεταιριστικό κίνημα. Αύριο ο κ. Παπανδρέου αναχωρεί για τη Ζάκυνθο, όπου το βράδυ θα μιλήσει σε ανοιχτή λαϊκή συγκέντρωση στην πλατεία του Αγίου Μάρκου. Υπενθυμίζουμε, κυρίες και κύριοι, ότι αύριο η ομιλία του σαν τρόπο άσκησης πολιτικής. Καλό τα κόμματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, σε ουσιαστική πολιτική αντιπαράθεση με ιδέες, αρχές, προγράμματα και πολιτικές προτάσεις.
καλό συνέχισε σε ουσιαστική συζήτηση για τα ουσιαστικά προβλήματα του λαού. Αυτό είναι το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ, συμπλήρωσε ο κύριος Παπανδρέου, στους συνειδητούς Έλληνες πολίτες. Αυτή είναι η πρόκλησή μας προς τις κομματικές ηγεσίες. Στην ομιλία του ο κύριος Παπανδρέου αναφέρθηκε στο κυβερνητικό έργο του ΠΑΣΟΚ την τελευταία οκταετία, με ειδικότερη αναφορά στα έργα που έχουν γίνει στην περιοχή της Αχαΐας, όπως και σε ολόκληρη την ελληνική επαρχία, με τα οποία, όπως είπε, ανακουφίστηκε και δόθηκε νέα πνοή στην Ήπεθρο σε συνδυασμό με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την τρίτη τετραετία. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, είπε ο Πρωθυπουργός, ξεκινά από δύο βασικές διαπιστώσεις. Πρώτο, την κατεύθυνση προς την ειρήνη της παγκόσμιας κοινότητας και δεύτερο, την κοινωνική συσπήρωση στο εσωτερικό της χώρας, προκειμένου να δοθεί νικηφόρα η μάχη της οικονομικής αναπροσαρμογής. Το ΠΑΣΟΚ, επεσήμενε ο κ. Παπανδρέου, είναι το μόνο κόμμα που έχει απάντηση στις δύο αυτές μεγάλες προκλήσεις των καιρών μας. Αναφερόμενος στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και ειδικότερα στις Έλληνο-Τουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι ο μη πόλεμος που πετύχαμε με την Τουρκία, μολονότι δεν μας ικανοποιεί σε πολλά σημεία, μείωσε τις τριβές με τη γειτονική χώρα. Απαντώντας στο ερώτημα για την εξέβρεση των απαραίτητων πόρων προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το κοινωνικό κράτος, η παιδεία, η υγεία, η πρόνοια, οι συντάξεις κλπ, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα αναζητηθούν στη δημιουργική κινητοποίηση του λαού που ανεβάζει το εγχώριο προϊόν, το εθνικό εισόδημα, στο κεφάλαιο που δεν φεύγει πλέον στο εξωτερικό όπως άλλοτε, αλλά επανεπενδύεται χάρη, όπως είπε, στη σωστή οικονομική πολιτική της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, αλλά και στα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που κάνουν την Ήπεθρο να ανθίσει, τα ΜΟΠ που εξασφαλίστηκαν συμπλήρωσε με σκληρές διαπραγματεύσεις. Ο Πρωθυπουργός αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι μετά τις εκλογές το ΠΑΣΟΚ θα εφαρμόσει νέα πολιτική λιτότητας και κατήγγειλε τις φήμες ότι δήθεν κινδυνεύει η δραχμή. Επικρίνοντας την δεξιά και την πολιτική της, ο κ. Παπανδρέου τόνισε: η διεθνής πραγματικότητα γυρίζει σήμερα τις πλάτες στα φιλοπόλεμα γερά και της δεξιάς. Έτσι, κατέληξε ο Πρωθυπουργός, θα τους γυρίσει τις πλάτες και ο ελληνικός λαός στις 18 του Ιούνιου.